Γεια σας. Σήμερα είναι το δεύτερο μάθημα για την ώρα μας ζωής και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη. Θα είναι 5 μαθήματα στο Zoom. Προηγούμενη φορά για την ειρήνη, σήμερα την πίστη, επόμενη φορά για την αγάπη, τέταρτη για την αλήθεια και πέμπτη για την ευτυχία. Αν θέλετε να πάτε πιο βαθιά, υπάρχει ένα τρίμερο αυτό το Σάββατο, Κυριακό, μεθαύριο Παρασκευή ξεκινά για 3 μέρες. Ή στην Θεσσαλονίκη δίμερο σεμινάριο, 3 και 4 Ιουνίου. Ή στην Μερινούντα 6 μέρες το καλοκαίρι από 16 Εβδόμου. Εντάξει. Πίστη. Μου αρέσει αυτές οι εικόνες με τα μικρά παιδιά που έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο γονιός θα τους πιάσει. Εντάξει. Άρα, τι είναι αυτή η πίστη που χρειαζόμαστε? Πίστη στον εαυτό μας, ότι μπορούμε εμείς να αντέξουμε, να αντιμετωπίσουμε και θα έλεγα να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις της ζωής. Εμπιστοσύνη στους άλλους, και εδώ θέλουμε 2 μορφές εμπιστοσύνης, την ικανή και τίμιη. Αν αυτό το μωρό δεν είχε εμπιστοσύνη στην ικανότητα του πατέρα, η δεύτερη, τη τιμιότητα του πατέρα, θα γελούσε έτσι. Εμείς είμαστε το μωρό και ο πατέρας είναι ο Θεός, τον οποίο ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην τιμιότητα ή στην ικανότητα. Και τότε η εμπιστοσύνη στην ζωή, το Θεό, ή τους νόμους του σύμπαντος, όπως θέλετε να το δείτε. Ο Θεός, η ζωή ή τους νόμους του σύμπαντος. Εμπιστοσύνη. Μπορούμε να γελάμε και να χαιρόμαστε που δεν έχουμε κανένα απολύτως έλεγχο. Όπως αυτό το μωρό, κανένα έλεγχο. Και αυτό μας οδηγεί σε ασκήσεις που είναι σε σεμινάρια. Η εμπιστοσύνη μας απελευθερώνει να αφαιθούμε και να νιώθουμε ασφάλεια με τον εαυτό μας, αλλά και με τους άλλους. Μας επιτρέπει να ενωθούμε με τους άλλους και να δεχτούμε τα συμβάντα στην ζωή ως το ανώτερο δυνατό καλό. Τόσο ο άνθρωπος εμπιστεύεται ότι οι άλλοι γύρω του είναι και ικανοί και τίμιοι ότι θα τον πιάσουν. Εντάξει, πότε δυσκολευόμαστε να νιώθουμε εμπιστοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις. Έχετε στα χαρτιά σας, στο φυλάδιο που έχετε, είναι 15 όλα αυτά που θα σας πω σήμερα σε μια περίληψη. Όταν δεν ξέρουμε τους άλλους, το βλέπουμε αυτό τακτικά, άνθρωποι στην αυτογνωσία δεν θέλουν να αλλάξουν ομάδα, δεν θέλουν να αλλάξουν συντονιστή, νιώθουν ασφάλεια μόνο με αυτούς που γνωρίζουμε. Και θέλουμε να ξέρουμε τι θρησκεία έχουν, τι επάγγελμα έχουν, τι πεπαιθήσεις έχουν για να νιώθουμε ασφάλεια. Όταν φοβόμαστε κάποιο κίνδυνο, τώρα εδώ είναι η άσκηση, είναι λίγο αστείο εδώ, κοιτάξτε αυτό από πίσω που πρόκειται να πιάσει αυτός ο άνθρωπος, τι φόβο έχετε, όλος αφήνεται, αλλά υπάρχουν φορές που ο άλλος δεν είναι ικανός. Γενικά, όταν το κάνουμε σε μεριανόντα, είμαστε ικανοί. Όταν αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, δεν έχουμε πίστη. Όταν αμφιβάλλουμε για τον Θεό ή τους νόμους του σύμπαντος, ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι τα πάντα συμβαίνουν για το ανώτερο δυνατό καλό, όχι για το ευχάριστο πάντα, παρόλο που συνήθως είναι για το ευχάριστο, συνήθως, αλλά υπάρχουν φορές όπου το ανώτερο δυνατό καλό που να μην είναι το ευχάριστο. Όταν έχουμε τραυματικές εμπειρίες που μας επηρεάζουν, ειδικά από τα παιδικά χρόνια, δεν έχουμε εμπιστοσύνη είτε στους άλλους, είτε στον Θεό, είτε στον εαυτό μας. Όταν νιώθουμε ενοχή και πιστεύουμε ότι δεν είμαστε μέσα στην αγάπη του Θεού, και ότι θα τιμωρηθούμε. Η ενοχή και ο φόβος πάνε μαζί. Όσο πιο πολύ ενοχή νιώθω, τόσο περισσότερο φοβάμαι.
όταν έχουμε πληγωθεί, δυσκολευόμαστε να αφινόμαστε σε μια σχέση αγάπης, σε μια οικονομική κατάσταση, το να επιτρέπουμε άλλους να ελέγχουν καταστάσεις. Και όταν έχουμε πληγώσει, γιατί πάλι ταυτίζεται η ενοχή με το φόβο. Εντάξει. Επειδή έχουμε κάνει λάθη στην ζωή μας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην δική μας διάκριση. Η ικανότητα να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα και επιλογές. Παιδικές εμπειρίες και συμβάσεις ψυχής που μπορεί να έχουμε επιλέξει ή μπορεί να μας έχουν δοθεί, αν θέλετε, ώστε να δημιουργήσουμε την σφραγίδα ή να δυναμώσουμε τη μήτρα. Αυτές οι δύο λέξεις είναι από το Ράθερ, Στίβεν Ράθερ, που έχει γράψει το βιβλίο για τα 12 μαθήματα της ζωής. Η μήτρα είναι όταν γεννόμαστε από προηγούμενες ζωές με την τάση της μη εμπιστοσύνης. Και η σφραγίδα είναι αυτό που γίνεται στα παιδικά χρόνια από τα γεγονότα και συμπεριφορές των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία αν η δυσκολία μας στην εμπιστοσύνη, είτε στον εαυτό μας, ή στους άλλους, είτε στο Θεό, ή το σύμπαν, είναι από τα παιδικά βιώματα ή πριν από τα παιδικά βιώματα. Απλώς έχουμε το μάθημα να απελευθερωθούμε από αυτή την δυσκολία. Επέλεξες ή συμφώνησες να πληγωθείς από κάποιον από τον οποίο ήθελες αγάπη, αποδοχή ή στήριξη και τώρα δεν εμπιστεύεσαι το να αγαπάς. Επέλεξες, συμφώνησες να σε μαλώσουν ή να σε απορρίπτουν σαν παιδί και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη. Επέλεξες, συμφώνησες να σε κριτικάρουν ή να σε κοροϊδεύουν. Αλλά αν με κοροϊδεύσουνε, φοβάμαι ότι πάλι θα με κοροϊδέψουν οι άλλοι. Να σου πούν ή να βιώσεις ότι δεν είσαι καλός ή καλή ή ότι δεν αξίζει. Άλλη εμπειρία. Να βιώσεις εγκατάλειψη ή κίνδυνο σαν παιδί. Αν δεν μπορώ να εμπιστευτώ γιατί φοβάμαι την εγκατάλειψη. Να χρειάζεσαι να φροντίζει τους άλλους, το ότι νιώθουμε υπεύθυνοι και δεν επιτρέπουμε άλλους να είναι υπεύθυνοι για μας. Να σου πούνε ότι δεν ξέρεις να κάνεις αποφάσεις. Όλα αυτά τα παιδικά βιώματα μπορεί να έχουν δημιουργήσει αμφιβολία μέσα μας και για τους άλλους και για το σύμπαν και για τον εαυτό μας. Και τι θα μπορέσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Τώρα, εγώ θα πω πράγματα και πάντα σας λέω μην πιστέψετε κάτι επειδή το λέω εγώ. Αλλά σκεφτείτε σε τι θα μπορέσετε να έχετε εμπιστοσύνη. Τις δυνάμεις και οι ικανότητές μας. Νομίζω μέσα από τα χρόνια η λογική εξέλιξη είναι να βλέπουμε ότι τα καταφέρνουμε. Περνάμε δυσκολίες, δυσκολευόμαστε, πέφτουμε κάτω, αλλά σηκωνόμαστε και συνεχίζουμε. Ότι έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε ό,τι θα προκύψει. Αυτό νομίζω ότι είναι αυξημένο σήμερα λόγω των ιστοριών που βλέπουμε στο ίντερνετ από άτομα που περνάνε πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ πιο δύσκολες από ό,τι έχω βιώσει εγώ στην ζωή μου τουλάχιστον, και τα έχουν όχι μόνο ξεπεράσει, αλλά αξιοποιήσει θετικά. Αλλά βλέπουμε την δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Στην εσωτερική μας καθοδήγηση, πολύ σημαντικό, να αρχίσουμε και να ζητήσουμε καθοδήγηση και να ακολουθήσουμε την καθοδήγηση που μας έρχεται. Την τιμιότητα και καλές προθέσεις των άλλων. Εγώ επιλέγω το σύστημα ότι ο άλλος είναι αθώος και τίμιος μέχρι να μου αποδείξει το αντίθετο. Δεν θέλω να μπω στο άλλο κόμμα. Εντάξει, ότι όλοι λένε ψέματα και δεν είναι αλήθεια και δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό για μένα είναι κόλαση να ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Προτιμώ να έχω εμπιστοσύνη και να χάσω κάτι παρά να ξεκινώ όλη την ζωή μου να έχω κακή υποψία για τους ανθρώπους γύρω. Αν αποδείξουν ότι δεν μπορούμε, οκ, το λάζουμε. Την ικανότητα των άλλων. Κάθε γονιός καλείται να αρχίζει να εμπιστεύεται την ικανότητα του παιδιού του
να μπορεί να τα καταφέρει στην ζωή. Την ικανότητά μας να είμαστε καλά ό,τι και να συμβεί. Αυτό είναι μία από τις λύσεις για το φόβο. Υπάρχουν δύο λύσεις όταν φοβόμαστε κάτι. Η πρώτη λύση είναι ότι δεν θα γίνει αυτό που φοβάμαι. Η δεύτερη λύση είναι ότι ακόμα αν προκύπτει αυτό που φοβάμαι, θα μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με αυτές τις δύο πεπιθήσεις, δεν θα γίνει αυτό που φοβάμαι ή ακόμα αν γίνει, θα μπορώ να το αντιμετωπίσω, πάβομαι να φοβόμαστε. Στην εσωτερική μας αξία και ασφάλεια, νιώθοντας ότι η αξία μας είναι δεδομένη ως εκφράσεις του Θεού και η ασφάλεια ως αιώνια όντα, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τόσο πράγματα. Στην άμεση σύνδεσή μας με το Θεό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μας το μάθανε σαν παιδιά, μας μάθανε ένα Θεό με προϋποθέσεις την αγάπη, που χάνει την αγάπη, που θυμώνει, που τιμωρεί, που βασανίζει. Δεν μπορεί αυτό να ανελήθει, δεν δέχομαι ένα τέτοιο Θεό. Εντάξει. Αυτή η άμεση σύνδεση, έχουμε μία ακτίνα φωτός που μας συνδέει και με τον Χριστό και με το Άγιο Πνεύμα και απευθείας με τον Θεό. Εντάξει. Εμείς έχουμε αυτή την σύνδεση. Την σοφία και χωρίς όρους αγάπη του Θεού και του Σύμπαντος, ότι nothing happens by coincidence. Δεν κινείται τρίχα στο κεφάλι του ανθρώπου χωρίς να του επιτρέψει ο Θεός. Όχι τι το κάνει ο Θεός. Προσέξτε, εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητα με τις επιλογές μας, σε συνδυασμό με τους νόμους του Σύμπαντος, αλλά το Θεό του επιτρέπει και του επιτρέπει μέσα σε σοφούς και δίκαιους νόμους. Νόμους της εξέλιξης, του κάρμα, του καθρέφτισμα, όλα αυτή η νόμη της έλεξης, εντάξει, ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Την δύναμη της προσευχής και στα θαύματα. Ότι τι είναι το θαύμα, είναι κάτι που απλώς δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται. Αν καταλάβουμε ότι ο ανθρώπινος νους επιδράει επάνω στο ενεργειακό πεδίο, προτρέποντας το πεδίο αυτό προς μια κατεύθυνση, θα καταλάβουμε ότι τα θαύματα δεν είναι θαύματα, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του νου μας σε συνδυασμό με το πεδίο που υπάρχει γύρω μας. Την αιώνια μας ύπαρξη, εδώ όλοι γύρω από τον Σοκράτη φοβούνται, θρηνούν, αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα, ξέρει ότι είναι αθάνατος, ξέρει απλώς ότι θα φύγει από το σώμα του. Το ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλο και όλο. Δεν υπάρχει κανένας γύρω μας, ούτε ο άνθρωπος με την χειρότερη συμπεριφορά, που δεν είναι μια έκφραση του Θεού. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε όρια ή να τον εμποδίζουμε να κάνει πράγματα, αλλά είναι μια έκφραση του Θεού που έχει χαθεί. Την δύναμη του Πνεύματος επάνω στην ύλη. Αυτό το βλέπουμε επανειλημμένα στην ζωή μας. Το ότι μπορούμε με ασφάλεια να ζούμε την ζωή μας με αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Υπάρχει η φράση να ζήσουμε με το σταυρό στο χέρι. Με την έννοια, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε την δουλειά μας τίμια. Να περώσουμε την εφορία, να πολλάμε πράγματα μόνο για την τιμή που αξίζουν, να μην κορυδεύουμε τους άλλους, δηλαδή να κάνουμε όλες τις ενεργειές μας με ένα τίμιο τρόπο και να είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε ο άλλος. Ότι μπορούμε και να πετύχουμε οικονομικά και κοινωνικά και επαγγελματικά και σε όλα τα επίπεδα ζώντας ηθικά. Δεν χρειάζεται να συμβιβαστούμε, να συμβιβάσουμε την ηθική μας. Ότι ο σκοπός της ζωής είναι η εξέλιξη και η θέωση του ανθρώπου. Όλα τα άλλα πράγματα είναι τα μέσον. Η οικογένεια είναι το μέσον της εξέλιξης. Το επάγγελμα είναι το μέσον της εξέλιξης. Το σώμα και οι καταστάσεις υγείας είναι το μέσον της εξέλιξης. Δεν είναι στόχοι. Δεν είναι η οικογένεια στόχος. Ούτε τα χρήματα, ούτε η υγεία. Όλα αυτά είναι μέσον. Ο στόχος είναι η εξέλιξη και η θέωση.
τότε κάτι τύπο μας συμβαίνει, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για την εξέλιξή μας. Προς το Ρωμαίος, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν το καλό του ανθρώπου. Τα πάντα συμβαίνουν για το καλό μας, ως ψυχές στην εξέλιξη, όχι για το εγώ μόνο. Τότε ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εμείς έχουμε κάνει το αντίθετο. Έχουμε δημιουργήσει ένα Θεό κατά εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου, που θυμώνει, που τιμωρεί, που αγαπάει με όρους. Μικρόψυχο Θεό. Εντάξει. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Εμείς να ταυτιζόμαστε με τις θείες ιδιότητες της μέσα μας, με την αγάπη, την συγχώρεση, όλες τις ιδιότητες που θα καταλαβαίνουμε το Θεό, είναι μέσα σε εμάς. Να μην κάνουμε το Θεό σαν εμάς. Τότε δεν υπάρχει θάνατος, αλλά μόνο η αποχώρηση της ψυχής από το σώμα. Απίστη σε όλες αυτές τις έννοιες μας απελευθερώνει, μας ηρεμεί, μας επιτρέπει να αγαπάμε. Μας επιτρέπει να νιώθουμε ηρεμία, μας επιτρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Η ασφάλεια βασίζεται στην πίστη και η ασφάλεια είναι η βάση που μας επιτρέπει να είμαστε ηρεμία και να αγαπήσουμε. Το ότι έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε ό,τι έρχεται στην ζωή μας. Ξέρω ότι υπάρχουν πράγματα που φοβόμαστε, δεν θέλουν να προκύψουν και εύχομαι να μην προκύψουν για εσάς, για εμένα, όλους τους ανθρώπους, αλλά αν συμβαίνουν, πάλι να νιώθουμε παράπονο, φόβο και στενοχώρια, ας αξιοποιήσουμε ό,τι προκύπτει σαν ευκαιρία εξέλιξη. Τώρα, τα αποτελέσματα της πίστης είναι ότι μας δίνει τα ακόλουθα. Την δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές στην ζωή. Αυτό έχει γίνει αποδεκτή από επιστημονικές έρευνες επάνω σε ανθρώπους που αρρωσταίνουν. Οι άνθρωποι που έχουν πίστη αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα και αντιμετωπίζουν την αρρώστια με πολύ περισσότερη ηρεμία και αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή. Την ηρεμία να δεκτούμε αυτά που συμβαίνουν, αυτά που δεν μπορεί να αλλάξουμε. Μου αρέσει αυτό το puzzle εδώ που λέει acceptance, αποδοχή, και ειρήνη από κάτω. Η ειρήνη έρχεται από την ικανότητα να δεκτούμε αυτό που προκύπτει. Όταν μπορούμε να δεκτούμε τα πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς, τους άλλους, στη χώρα μας, ό,τι μπορεί να είναι, έχουμε ειρήνη. Αυτή η ικανότητα να δεκτούμε έρχεται από την εμπιστοσύνη, την πίστη ότι όλα συμβαίνουν για ένα ανώτερο δυνατό καλό. Και ότι μπορούμε να είμαστε καλά. Μας δίνει η πίστη η εσωτερική δύναμη να συγχωρέσουμε όλους και όλα. Έχοντας την εμπιστοσύνη ότι ο άλλος δεν ήταν ποτέ και δεν είναι τώρα η αιτία της πραγματικότητάς μου, είναι μόνο το μέσον για την πραγματικότητά μου, όχι η αιτία. Η αιτία είμαι πάντα εγώ. Ποτέ δεν είναι κάποιος άλλος η αιτία του τι συμβαίνει σε μένα. Οι καρμικές μου επιλογές, οι εξελικτικές μου επιλογές, ο νόμο της έλξης είναι η αιτία του τι συμβαίνει για μένα. Ο άλλος είναι απλώς το ελεύθερο. Το περιθώριο, νιώθοντας ασφάλεια, να κατανοήσουμε τους άλλους. Το θάρρος να ξεπεράσουμε το φόβο. Ο φόβος πάντα θα υπάρχει σε κάποιο βαθμό όσοι είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα και την προσωπικότητα. Το ερώτημα είναι αν θα σταματήσουμε επειδή φοβόμαστε ή αν θα συνεχίσουμε παράλληλα με το φόβο. Την ικανότητα να νιώθουμε ασφάλεια μέσα στο χάος, το σεισμό, στην πλημμύρα, την φωτιά, την αναστάτωση. Την ικανότητα μέσα σε αυτό να σκεφτόμαστε με ηρεμία πώς να λειτουργούμε. Την δύναμη να συνεχίσουμε παρόλες τις δυσκολίες και να αντιμετωπίσουμε αυτά που φοβόμαστε. δεν τα βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες. Την ελευθερία να αφιερώσουμε την ζωή μας, την πνευματική εξέλιξη και την προσφορά. Έχουμε εμπιστοσύνη
ότι ό,τι χρειαζόμαστε θα μας έρθει αν ασχολιόμαστε με την εξέλιξη και την προσφορά. Την σιγουριά να νιώθουμε την αγάπη του Θεού και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και αντίξια. Δηλαδή εκεί δοκιμάζεται η πίστη, όχι στις όμορφες στιγμές, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Την ασφάλεια να επιλέξουμε την ενότητα από την ξεχωριστότητα. Να επιλέξω να ενωθώ με τους άλλους, κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα στη χώρα μας και σε όλο το πλανήτη. Είναι κρίμα όλα αυτή η ξεχωριστότητα, όλα αυτά τα κόμματα να τσακώνονται, χώρες να τσακώνονται. Είναι τρέλα, είναι άγνοια, είναι, τι να σας πω, είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Όλα αυτά επειδή φοβόμαστε και είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ μας. Την εμπιστοσύνη ενθαρρύνουμε τους άλλους να βασίζονται στις δυνάμεις τους και την εσωτερική τους καθοδήγηση. Έχοντας εμπιστοσύνη, επιτρέποντας τα παιδιά και τους άλλους γύρω μας να ακολουθούν την εσωτερική φωνή. Την αφοσίωση να πραγματοποιήσουμε το εσωτερικό μας δυναμικό. Πού θα ήθελες να έχεις περισσότερη πίστη ή εμπιστοσύνη? Όταν θεωρείς ότι ο άλλος δεν ξέρει να το κάνει σωστά ή ότι θα υπάρχουν μεγάλες δυσάρεστες συνέπειες αν έχεις εμπιστοσύνη? Υπάρχει κάπου που ζητιέται να έχεις την εμπιστοσύνη στο παιδί σας, στο γονιό, στο σύντροφο, στο συνεργάτη? Όταν θεωρείς ότι εσύ δεν ξέρεις να το κάνεις σωστά και ότι θα υπάρχουν μεγάλες δυσάρεστες συνέπειες αν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Όταν θέλεις έλεγχο πάνω σε όλα και δεν μπορείς να αφαιθείς στο Θεό, στο σύμπαν ή στους άλλους, ειδικά αν έχουμε μια τελειομανία ή μεγάλη προσκόλληση. Σε σχέση με τα χρήματα, πώς θέλετε να νιώθετε την εμπιστοσύνη ότι πάντα θα έχετε τα χρήματα που χρειάζεται αν κάνετε όλες τις σωστές ενέργειες? Σε σχέση με τα παιδιά, πώς από εσάς θέλετε η περισσότερη εμπιστοσύνη στα παιδιά ή στο σύντροφο ή στους γονείς? Πού θέλετε να έχετε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη? Όταν δεν ξέρουμε τον άλλον, να τον γνωρίζουμε, θέλετε να έχετε εμπιστοσύνη ή φοβάστε? Όταν φοβόμαστε κάποιο κίνδυνο, όταν αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, σκεφτείτε πού θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη. Όταν αμφιβάλλουμε για το Θεό ή ότι υπάρχει ή ότι είναι αγάπη και είναι δίκαιο. Όταν έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες που μας επηρεάζουν, μήπως χρειάζεται να κάνουμε μεταμόρφωση παιδικών εμπειριών, τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν για να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Για τους μετανάστες και ξένους, μήπως χρειαζόμαστε περισσότερο. Για τους πολιτικούς, μήπως θέλουμε περισσότερο. Για τους παπάδες. Ο καθένας έχει δική του προκατάληψη. Για την αστυνομία, για τους μαστόρους, για τους γείτονες, για άλλες θρησκείες ή εθνικότητες. Μερικές εμψυχωτικές ερωτήσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη. Γιατί είναι ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη στους άλλους? Και απαντάτε με όλους τους λόγους που είναι ασφαλές να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί νιώθω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου? Και γράφω και σκέφτομαι και ιδεολογίζομαι, κάνω περισυλλογή επάνω σε όλους τους λόγους που θα μπορέσω να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στους νόμους του σύμπαντος? Κοιτάμε την ζωή μας, τις πτώσεις, πράγματα που έχουν συμβεί. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι η καλύτερη λύση, αν το πιστεύετε. Γιατί είναι σωστό και ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη σχετικά με, και εδώ θα βάλετε το σημείο που θέλετε. Γιατί είναι σωστό και ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη σχετικά με και τι, ακόμα και όταν δεν έχω χρήματα, είμαι μόνος μου,
παρόλο που έχω κάνει λάθος. Πιθανές απαντήσεις. Είμαι ασφαλής επειδή και γράφουμε εδώ όλους τους λόγους που μπορούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Ζούμε, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ακόμα, σε ένα στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. Δεν ζούμε αυτή τη στιγμή στην Λιβύα ή στο Σουδάν ή στην Ιράκ ή στη Συρία. Ζούμε σε ένα στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. Έχω την δύναμη να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να συμβεί. Είναι καλό να δυναμώσουμε αυτή την πεποίθηση. Το άγχος και ο φόβος μου δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και δεν προσφέρουν τίποτα στους άλλους. Μακάρι να πληρωνόμαστε για το άγχος και το φόβο. Θα είμαστε όλοι πλούσιοι. Προτιμώ να εργάζομαι και να σκέφτομαι με διάβγεια για να βρω λύσεις και όχι να αγχώνομαι και να φοβάμαι. Δεν κάνω τίποτα με το άγχος, ούτε με το φόβο. Να εργάζομαι, να σκέφτομαι με διάβγεια, να βρω λύσεις. Έχω κάνει, κάνω και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν ζητάτε κάτι άλλο από εμάς. Και αν δεν έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε το καλύτερο που μπορούμε. Τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ανάλογα με την προσπάθεια. Υπάρχουν καρμικές επιλογές, εξελικτικές επιλογές, υπάρχουν οι άλλοι γύρω μας, υπάρχει ένα χρόνο διάγραμμα για κάθε αποτέλεσμα. Μην μπερδέψετε ένα αποτέλεσμα που δεν το θεωρείτε καλό, ότι έχετε, δεν έχετε κάνει σωστή προσπάθεια. Συγγνώμη. Με ηρεμία είμαι πολύ πιο αποτελεσματικός στο να βρω λύσεις, ακόμα στο σεισμό. Έχω στενοχωρηθεί και φοβηθεί χιλιάδες φορές και τελικά δεν έγινε αυτό που φοβόμουν. Σκεφτείτε το, έχετε φοβηθεί και αγχωθεί τουλάχιστον 5.000 φορές στην ζωή σας, χωρίς να γίνεται αυτό που φοβόμασταν. Εντάξει. Και ακόμα όταν έγινε, αν ένα 3% έγινε, μπορούσα να το ξεπεράσω όλα με το χρόνο. Τα αποφόβω. Έχω απεριόριστη δύναμη μέσα μου, αν το πιστεύετε. Με το χρόνο σιγά σιγά θα το πιστέψουμε. Κάνω και θα κάνω με ηρεμία κάθε στιγμή αυτά που μπορώ να κάνω για να λυθούν τα θέματα μου, καθώς είμαι ήρεμος και αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι το κλειδί. Δεν είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα, ούτε κάνω κάτι και είμαι φοβισμένος για το αποτέλεσμα. Δύο πράγματα. Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, ήρεμος, γιατί είμαι σίγουρος ότι 90% θα γίνει κάτι όμορφο και αν είναι το 10% να μην είναι όμορφο, θα είναι επειδή είναι το ανώτερο καλό μου. Αλλά δεύτερο, κάνω με ηρεμία αυτό που μπορώ να κάνω. Ούτε κάθομαι, εντάξει, δηλαδή κάνω και τα δύο. Κάθε αποτέλεσμα είναι και θα είναι το τέλειο για την εξέλιξή μου. Κοιτάξτε το παρελθόν και δείτε αν μπορείτε να βγάλετε αυτό το συμπέρασμα, αν αξιοποιήσουμε κάτι ερέθισμα από το παρελθόν για την εξέλιξη. Η θετική σκέψη και ευγνωμοσύνη πως θα γίνει πράγματι το καλύτερο, και θετική σκέψη και ευγνωμοσύνη ότι θα γίνει το καλύτερο, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να γίνει αυτό που θέλω. Να έχω θετική σκέψη, να έχω εμπιστοσύνη προκατακτικά, εντάξει, ότι θα γίνει το θετικό και να κάνω αυτό που μπορώ. Είμαι δημιουργός και μπορώ να δημιουργήσω αυτά που χρειάζομαι. Απόδειξη ότι είστε εδώ σήμερα και παρακολουθείτε αυτό το σεμινάριο σημαίνει ότι είχατε την ικανότητα να δημιουργήσετε την ευημερία, την υγεία, όποια κατάσταση είναι, να είστε σε θέση να παρακολουθήσετε. Οι αγαπημένοι μου είναι δημιουργοί και μπορούν να δημιουργήσουν αυτά που χρειάζονται. Και χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη όχι μόνο από τον εαυτό μας, αλλά από τους άλλους. Αξίζω και την αγάπη και τον σεβασμό όπως είμαι. Δεν χρειάζομαι κάποιο αποτέλεσμα για να αξίζω αγάπη ή σεβασμό. Είμαι ασφαλής ό,τι και να κάνει ο άλλος, τουλάχιστον σαν πνεύμα. Είμαι ασφαλής αν όχι σαν σώμα.
Έχω επιλέξει σαν ψυχή να μάθω μέσα από κάτι εμπειρία, αν το πιστεύετε. Είμαι πνεύμα αιώνιο, ο υλικός κόσμος είναι προσωρινός. Ελπίζω να το έχετε ειδοποιηθεί γι' αυτό. Είμαστε μόνο προσωρινά εδώ. Θα φύγουμε από εδώ όλοι μας και όλοι που γνωρίζουμε. Είμαι ενέργεια, είμαι συνειδητότητα, δεν είμαι το σώμα, δεν είμαι ο νους. Εγώ και οι αγαπημένοι μου είμαστε αθάνατοι. Αθάνατοι. Αιώνιοι. Απλώς φεύγουμε από το σώμα. Στο κέντρο της ύπαρξής μου είμαι αθώος και αγνός όπως με δημιούργησε ο Θεός. Μπορεί ο νους μου να έχει πονηριά, να έχει προβλήματα, να έχει αρνητικές σκέψεις, να έχει εγωισμό, όλα αυτά μπορεί να έχει ο νους μας. Αλλά δεν είμαστε ο νους. Είμαι στο φως πίσω από το φιλμ, είμαστε αθώοι και αγνοί. Ζω σε ένα σύμπαν αγάπης και όλα θα καταλήξουν με το ανώτερο δυνατό καλό για μένα, αλλά και για τους αγαπημένους μου, για τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές μου. Όλα αυτά θα γίνουν με το ανώτερο δυνατό καλό. Η αξία και η ασφάλεια μου είναι δεδομένο σαν έκφραση του Θείου. Οι αγαπημένοι μου είναι αιώνια όντα που έχουν γεννηθεί, ζήσει και φύγει από τα σώματά τους εκατοντάδες φορές και έχουν την δύναμη να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν ό,τι μπορεί να προκύψει. Να πάψουμε, να έχουμε τόσο άγχος και φόβο για τους αγαπημένους μας. Η εμπιστοσύνη στην δύναμη, την εσωτερική καθοδήγηση των αγαπημένων μας, είναι το μεγαλύτερο δώρο και συμπεράσταση που μπορώ να τους προσφέρω. Πολύ μεγαλύτερο από το να τους λύνω τα προβλήματα. Ή να άγχομαι ή να φοβάμαι. Η εμπιστοσύνη στην δύναμή τους, την εσωτερική τους καθοδήγηση, είναι πολύ μεγαλύτερο δώρο από το άγχος, το φόβο και να τους λύσω τα προβλήματα. Ο Χριστός, μη αγχώνεστε για το αύριο. Δεν βλέπετε πώς ο Θεός φροντίζει τα λουλούδια και τα πουλιά. Εσείς είστε πολύ πιο σημαντικοί στα μάτια του. Κάντε το έργο του Θεού και όλα θα σας δοθούν. Δηλαδή, ζήστε το λόγο ύπαρξής σας, ζήστε ενωμένοι με το σύνολο και όλα θα σας δοθούν. Είμαι πνεύμα αθάνατο, άτρωτο και παντοδύναμο. Όλα είναι μια προσωρινή ψευδέστηση και είμαι πάντα ασφαλής. Όπως είμαστε ασφαλείς μέσα στα όνειρά μας, παρόλο που μας κυνηγάμε, παρόλο που υπάρχει κίνδυνος, είναι όνειρο. Δεν είμαι καν εδώ, σύμφωνα με πολλές φιλοσοφίες, είμαι ένα με το Θεό. Είμαι ένα αγνό, ηρωών και αξίζω ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο σύμπαν. Η ζωή είναι απλή και εύκολη και είμαι πάντα ασφαλής. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει την ζωή πολύ περίπλοκη. Δεν χρειάζονται. Κάνουμε πολλά πράγματα που απλώς συνηθίσαμε να κάνουμε, νομίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και δεν εξυπηρετούν πια την ευτυχία και σίγουρα την εξέλιξή μας. Ας επιτρέψουμε τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας να εξελίσσονται καθώς προχωράμε και στην ηλικία αλλά και στην εξέλιξη. Έχω καταφέρει να ξεπεράσω τόσα και μπορώ να καταφέρω ό,τι άλλο θα προκύψει. Είναι πολύ σημαντικό να το πιστέψουμε. Θα κάνουμε σε λίγο τώρα μια άσκηση εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στους άλλους, στο Θείο και στο σύμπαν. Πριν από αυτό όμως, ας δούμε πού θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Θα εμφανιστεί μπροστά σας ένα ερωτηματολόγιο για να τσεκάρετε τις απαντήσεις που θέλετε. Πού θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη. Τσεκάρετε αυτά που έστω και λίγο θέλετε. Όταν θεωρείς ότι οι άλλοι δεν ξέρουν, όταν θεωρείς ότι εσύ δεν ξέρεις, όταν δεν μπορείς να αφηθείς στο Θεό, σε σχέση με τα χρήματα, τσεκάρετε όλα αυτά που δεν έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη, σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με τον σύντροφο, με τους γονείς, όταν δεν ξέρουμε τον άλλον, μήπως θέλετε περισσότερη εμπιστοσύνη,
Όταν φοβάστε κάποιο κίνδυνο, όταν αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας, δεύτερη σειρά, όταν αμφιβάλλουμε για τον Θεό, για τους μετανάστες και ξένους, για τους πολιτικούς, για τους παπάδες, την αστυνομία, τους μαστόρους, τους γείτονες, άλλες θρησκείες, εθνικότητες, αυτά. Πατήστε όσα, όπου εκεί που θέλετε περισσότερη εμπιστοσύνη, πατήστε από κάτω submit για να δούμε το αποτέλεσμα, το poll που κάνουμε. Έχω απαντήσει 21 από 36 άτομα. Περιμένω ένα λεπτό ακόμα να σας δώσω χρόνο. Πού θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη. 22 άτομα έχουν απαντήσει. Δεν ξέρει κανένας τι γράφεται, ούτε εγώ. Κανένας δεν γνωρίζει τις απαντήσεις σας. Είναι μόνο για σας. Πρέπει όμως να επιλέξει τουλάχιστον ένα. Τις δύο σειρές, 23 άτομα, 15 δευτερόλεπτα ακόμα, για να δούμε. Okay, θα σταματήσουμε εδώ, 69% από εσάς έχετε απαντήσει, ας δούμε τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν τώρα μπροστά σας. Να μην διαβάζω τα μικρά, φαίνεται ότι δεν χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτούς όταν δεν ξέρει ο άλλος. Όταν δεν μπορείς να θετείς στο Θεό 60%, να διαβάζουμε μόνο τα μεγάλα νούμερα, 68% όταν φοβόμαστε κάποιο κίνδυνο, καταλαβαίνω, όταν αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, 88%, συγγνώμη, το νούμερο 1, συγγνώμη αυτό. Και στην δεύτερη σειρά, όταν αμφιβάλλαμε για τον Θεό, 48%. Αυτό είναι περισσότερες απαντήσεις. Άρα μπορούμε να κάνουμε την άσκησή μας. Τώρα βλέπετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Μπορείτε να καθίσετε να κάνουμε την άσκηση. Okay, καθίστε με την πλάτη ίσια, τα μάτια σας κλειστά. Πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Κρατήστε τον αέρα μέσα σας. Και με την εκπνοή ηρεμήστε. Και πάλι βαθιά εισπνοή, κράτημα, με την εκπνοή ηρεμία, πάλι βαθιά εισπνοή, κράτημα, και με την εκπνοή ηρεμίστε. Ισιώστε, είστε την κοιλιά σας χαλαρή, το ηλιακό πλέγμα χαλαρό. Αφήστε τους ώμους να χαλαρώσουν. Τα μπράτσα και τα χέρια να χαλαρώσουν. Είστε το πρόσωπο να χαλαρώσει, το σαγόνι χαλαρώνει,
Magula kalaronon. Είστε τα μάτια να χαλαρώσουν. Αφήστε το μέτωπο να χαλαρώσει. Και σκεφτείτε λίγο τις στιγμές που νιώθετε άγχος, που νιώθετε κάποιο κίνδυνο. Κάποια αίσθηση φόβου ή ανασφάλεια ή άγχος σε σχέση με τι. Πότε νιώθετε άγχος. Σε σχέση με ποια θέματα. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε φορά που νιώθουμε άγχος, δεν έχουμε πίστη. Δεν έχουμε πίστη στον εαυτό μας, ότι μπορούμε να χειριστούμε ότι θα συμβεί. Ίσως δεν έχουμε πίστη στους άλλους. Ίσως δεν έχουμε πίστη στην αγάπη του Θείου και την δικαιοσύνη των συμπαντικών νόμων. Ότι μόνο το ανώτερο καλό μπορεί να προκύψει στην ζωή μας. Σε ποια σημεία της ζωής σας θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Σε σχέση με τι. Στην ικανότητά σας να χειριστείτε. Τι. Πού θέλετε να έχετε περισσότερη πίστη στον εαυτό σας. Τώρα, σκεφτείτε λίγο πού θέλετε να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στους άλλους. Σκεφτείτε συγκεκριμένους άλλους. Εν ποιον θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη και σε σχέση με τι. Ή πού θέλετε να έχετε πιο πολύ εμπιστοσύνη στο Θείο ή στην σοφία και δικαιοσύνη του Σύμπαντος. Σε σχέση με τι. Τώρα, επιλέξτε ένα ερέθισμα στην ζωή σας σε σχέση με το οποίο θέλετε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη,
ώστε να μην έχετε καθόλου άγχος, είτε στον αυτό σας, είτε στους άλλους, ή στο Θείο, ή στο Σύμπαν. Επιλέξτε ένα ερέθισμα. Νιώστε τα συναισθήματα που νιώθετε, ίσως άγχος, η ανασφάλεια, η φόβο, αμφιβολία. Νιώστε τα συναισθήματα που νιώθετε. Ας δεχτούμε τα συναισθήματα που νιώθουμε. Ας δεχτούμε ότι ένα μέρος του νου μας νιώθει έτσι. Ας κάνουμε μία συμφωνία με το υποσυνείδητο. Και με το εσωτερικό παιδί. Και με το πονόσωμα. Και με τα κύτταρά μας. Με τον ανώτερο αυτό μας και με το Θείο, να απελευθερωθούμε από κάθε ψευδέστηση, κάθε φόβο, άγχος, κάθε προσκόλληση και ανάγκη που μας εμποδίζει να βιώσουμε την αληθινή μας πνευματική φύση, την δεδομένη μας ασφάλεια, δεδομένη αξία, δεδομένη ειρήνη, ηρεμία, την περίπτωση αυτή, και σε κάθε περίπτωση. Και κάνουμε Ho'oponopono, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το ερέθισμα υπάρχει στην ζωή μας, σαν ευκαιρία να δυναμώσουμε την πίστη μας. Συντονιστούμε με την αληθινή μας φύση. Το ερέθισμα υπάρχει σαν σκαλοπάτι να ανεβαίνουμε, να βιώσουμε την αληθινή μας φύση. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και τι είναι αυτός ο κόσμος. Ανεβαίνουμε. Και νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς το ερέθισμα για την ευκαιρία που μας δίνει να ανεβαίνουμε. Για να βιώσουμε την δεδομένη μας ασφάλεια, αξία. Ελευθερία. Και βιώνουμε ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το ερέθισμα, την ευκαιρία
Επιβιώνουμε αγάπη για τον εαυτό μας όπως είμαστε. Αφήνουμε το ερέθισμα να μετατρέπεται σε φως. Ανοιγόμαστε προς το Θείο και δεχόμαστε ένα φως που μας απελευθερώνει, μας θεραπεύει από κάθε αμφιβολία, κάθε ψευδαίσθηση. Για να βιώσουμε την αληθινή μας φύση. Της δεδομένης αξίας. Δεδομένης ασφάλειας. Απελευθερωμένοι από κάθε άγχος και αμφιβολία, νιώθοντας ασφάλεια, σιγουριά. Και παρακολουθούμε την αναπνοή μας, εισπνέοντας μέσα στο κέντρο του στήθους, ενέργεια και φως, εκπνέοντας προς το πάνω, μέσα από τον αυχένα, το μέτωπο και πάνω μέρος του κεφαλιού. Ενεργοποιείται το στήθος και το μέτωπο και καθώς αναπνέουμε, νιώθουμε την ενέργεια στο μέτωπο. Και στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Νιώθουμε φως στο κρανίο, είτε το βλέπουμε, είτε το νιώθουμε. Και αλλάζουμε αντίληψη. Αντιλαμβανόμαστε το ερέθισμα μέσα από μια θέση αγάπη, ότι είμαστε αγάπη. Αντιληφθείτε το ερέθισμα από την θέση της αγάπης. Είμαστε αγάπη.
ας αντιληφθούμε το θέμα από την οπτική γωνία της ασφάλειας, νιώθοντας ασφάλεια δεδομένη. Είμαστε ασφάλεια αιώνια όντα. Αντιληφθείτε το ερέθισμα από την οπτική γωνία ενός αιώνιου όντος. Πώς το βλέπετε έτσι, από αυτή την οπτική γωνία. Αιώνιο όν. Είμαστε αιώνια όντα. Οι άλλοι είναι αιώνια όντα. Ας το αντιληφθούμε από την οπτική γωνία του Χριστού. Χριστός είναι μέσα μας. Ταυτιστείτε με τον Χριστό μέσα σας. Πώς φαίνεται το θέμα από αυτή την οπτική γωνία. Ταυτιζόμενοι με την χριστική συνδυτότητα μέσα μας. Από την οπτική γωνία της ενότητας, ότι το ερέθισμα είναι απλώς μια προέκτηση της συνδυτότητάς μας. Είμαστε ένα με αυτό. Είμαστε αυτό. Βιώνοντας ενότητα, τώρα μπορούμε να κάνουμε την άσκηση εξισορρόπησης, βάζοντας το δεξί αστράγαλο απάνω στο αριστερό, το δεξί χέρι απάνω στο αριστερό στο καρπό, ενώνοντας τα δάκτυλα, με τα χέρια ίσια ή διπλωμένα, ώστε να υπάρχει αυξημένη επικοινωνία, συνειδητό και υποσυνείδητο. Και ας φέρουμε στο νου μας ή ας δεκτούμε στο νου μας την αλήθεια που θέλουμε να θυμηθούμε από εδώ και πέρα σχετικά με το ερέθισμα αυτό, ώστε να εξαφανιστεί κάθε άγχος, κάθε αμφιβολία ή φόβο και να βιώσουμε ειρήνη.
ας βιώσουμε αυτή την αλήθεια, αντίληψη, και ας αφήσουμε κάθε αμφιβολία να διαλύεται, ώστε να νιώσουμε απόλυτη ασφάλεια, σιγουριά. Είμαστε όλοι ένα, όν. Αφήστε κάθε αμφιβολία να διαλύεται. Εμπιστευτείτε. Αν αυτό σας, τους άλλους, στο Θεό. Και μπορούμε να αλλάξουμε πόδια και χέρια με το αριστερό από πάνω. Και να σκεφτούμε επίσης μια άλλη αλήθεια, η εναλλακτική αντίληψη που μας απελευθερώνει από κάθε αμφιβολία για να ηρεμήσουμε. Νιώθαμε ασφάλεια και σιγουριά. Και ας βιώσουμε αυτή την αλήθεια. Ας βιώσουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, άφημα. Ηρεμία. Βαθύτερη ηρεμία. Τώρα μπορούμε να φέρουμε τις παλάμες στο κέντρο του στήθους. Αφήσουμε το πόδι όπως μας ταιριάζει. Και ας νιώσουμε αυτή τη θέση της ενότητας με τον εαυτό μας. Θετική ενέργεια από τις παλάμες μας απλώνεται στο στήθος. Ας νιώθουμε η συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Αποδοχή του εαυτού μας όπως είμαστε. Και ας νιώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη τον εαυτό μας.
και στην καθοδήγηση που υπάρχει μέσα μας, αλλά και στην ικανότητα να αξιοποιήσουμε θετικά τα ερεθίσματα της ζωής. Ας νιώσουμε εμπιστοσύνη στους άλλους, εντοπιώντας ότι είναι εκφράσεις του Θεού. Με τους οποίους έχουμε κάνει συμβάσεις ψυχής. Και εμπιστοσύνη στο Θεού ή στους νόμους του Σύμπαντος. Ότι μόνο το ανώτερο δυνατό καλό μπορεί να συμβεί στην ζωή μας. Και στην ζωή των αγαπημένων. Θα μετρήσω από 1 ως 5 για να ολοκληρώσουμε την άσκηση. 1, 2, 3, 4 και 5 μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Σήμερα συζητήσουμε το θέμα της πίστης ή της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας, τους άλλους και στο Θεό. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο η άσκηση που κάνουμε και ιδιαίτερα το κομμάτι που να αλλάξουμε οπτική γωνία. Αν δεν ήμουν το εγώ και δεν ήμουν ο νους, και ήμουν αγάπη που είμαι, πώς θα είδα αυτό το πράγμα. Αν ήμουν ειρήνη, αν ήμουν ο Χριστός, αν ήμουν ένα αιώνιο όν, που είμαι όλα αυτά, πώς θα είδα αυτό το θέμα, πώς θα ένιωσα, πώς θα το αντιμετώπισα. Αλλά κάθε ερέθισμα στην ζωή μας είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε ταύτιση. Από τη μία πλευρά να εφαρμόσουμε τις τεχνικές, όπως προηγούμενη εβδομάδα, όπως EFT, BSFF και η Ho'oponopono που κάναμε σήμερα και μια παραλλαγή του ακούγοντα στην καρδιά που κάναμε με την αναπνοή, να αλλάξουμε την οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Και αυτό θα γίνει συνήθεια. Δεν θα χρειαστεί άσκηση. Εκεί στην πράξη να θυμηθώ ότι είμαι αγάπη. Ότι είμαι ένα αιώνιο όν. Ότι είμαι αγαπητός το Θεό όπως είμαι. Ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα που δεν είναι το ανώτερο καλό μου. Και κάτι γεγονός είναι μια ευκαιρία να δυναμώσω την πίστη μου και την αγάπη μου και την, να σταθεροποιήσω την ηρεμία μου. Γιατί όλα αυτά τα ερεθίσματα είναι ευκαιρία να συντονιστούμε με τις αρετές. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα λίγο αν θέλετε. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε ή να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Έχω ανοίξει την δυνατότητα
να ομιλήσετε. Είναι κάποιος που θα ήθελε να μοιραστεί κάτι ή να ρωτήσει κάτι. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Παλιά που είμαστε σκλαβωμένοι στους Τούρκους, έπρεπε να κάνουμε την επανάσταση για να ελευθερωθούμε. Δεν είπαμε, πιστεύουμε, ξέρω εγώ, ότι είστε καλοί άνθρωποι, γιατί υποφέραμε. Άρα έπρεπε να κάνουμε επανάσταση, γιατί ακόμη σκλαβωμένοι θα είμαστε στους Τούρκους, στα δικά μας τα εδάφη. Δηλαδή, και όταν ένα πρόσωπο σου αποδείξει ότι δεν πρέπει να το έχεις εμπιστοσύνη, δηλαδή σου λέει ψέματα και το έχεις απελευθερώσει. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχεις πίστη σε αυτό το πρόσωπο? Και μερικές φορές χρειάζεται να καταγγείλουμε κιόλας παρανομίες. Εξήγησα ότι έχουμε εμπιστοσύνη μέχρι να αποδείξουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Το ρώτημα είναι αν θα απελευθερωθούμε από το εγώ μας, από τις προσκολήσεις μας, από τους φόβους μας, από τις πεπαιθήσεις μας. Είναι ο εσωτερικός εχθρός, ο εσωτερικό δικτατορία που πιο πολύ μας εμποδίζει. Ποιοι θα μας κυβερνούν, είναι σημαντικό, μπορούμε να παλέψουμε αυτό πάντα με αγάπη. Είναι και το θέμα του Bhagavad Gita, αν υπάρχει κάτι άδικο να μην το επιτρέψουμε να συνεχίσει, να απολαμβάνουμε, αλλά χωρίς προσκόλληση και χωρίς αρνητικά συναισθήματα, όπως είπε ο Χριστός, συγχωρήσε τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Όσο λιγότερη εμπιστοσύνη έχουμε στους πολιτικούς, στους μαστόρους, στους παπάδες, στην αστυνομία, στην εξουσία, τόσο θα διαμορφώσουμε αυτή την πραγματικότητα όπου θα λειτουργήσουν ανάλογα με δική μας δυσπιστία. Δεν βοηθάμε με αυτή την δυσπιστία. Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι η εμπιστοσύνη. Δεν θα χάσουμε πολλά πράγματα. Εκεί που υπάρχει αδικία, okay, ας ενωθούμε και ας παλέψουμε με δίκαιους τρόπους για να αλλάξουμε τα πράγματα και να είναι δίκαιο. Δεν είναι αντίθετο με αυτό. Κάτι άνθρωπος βέβαια με δικό του τρόπο. Η έλλειψη εμπιστοσύνη δεν μας βοηθάει. Έλκει αυτό που φοβόμαστε. Κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε? Ναι, Έλλη φίλη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μάθημα και για όλα τα μαθήματα. Είναι πολύ απελευθερωτική η δασκαλία που μας δίνει, δάσκαλε. Πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα τα μαθήματα και γι' αυτό, γιατί και θέλω να πω εδώ ότι εγώ από μικρό παιδάκι οι γονείς μου με συμβούλευαν να μην εμπιστεύομαι κανέναν, γιατί όλοι θα με πληγώσουν, όλοι θα με προδώσουν, θα εκμεταλλευτούν κτλ. Πράγμα που στην ενήλικη ζωή μου το βίωσα σε μεγάλο βαθμό αυτό που μου λέγανε, γιατί είχα και εγώ, ίσως και τώρα το βλέπω περισσότερο, τον φόβο ότι θα με πληγώσουν, ότι θα με προδώσουν και όλα τα σχετικά. Σίγουρα με όλη την εργασία που έχω κάνει και στα σεμινάρια και στην αυτογνωσία, έχω βοηθηθεί σε μεγάλο βαθμό να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου πάνω απ' όλα και μετά τους άλλους. Έχω όμως, δυσκολεύομαι ακόμα να διαχειριστώ αυτό τον φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης, κυρίως στους άλλους, όταν βλέπω πολύ αρνητικές συμπεριφορές μέσα από το εγώ, την προσωπικότητα και όλες αυτές τις αρνητικές ποιότητες του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Εκεί θα πρέπει να είμαι πολύ έτσι εστιασμένη, όσο μπορώ τέλος πάντων περισσότερο, και το προσπαθώ να είμαι εστιασμένη και συνδεδεμένη με την ανώτερη φύση του εαυτού μου, με τον παρατηρητή, να μην ταυτίζομαι δηλαδή με αυτές τις όψεις και να αναγνωρίζω την οντότητα μέσα στον άλλον και να ξεχωρίζω τη συμπεριφορά. Όμως θέλω να ρωτήσω αυτό,
Ναι, αυτό, και αυτό δεν είναι ένας διαχωρισμός, αυτό που κάνω. Όχι. Δηλαδή, όχι. Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή την αλήθεια, που... θυμάσαι τι είναι ο άλλος. Ότι δεν είναι η συμπεριφορά του. Είναι ναι, ένα αυτό on. Λέω, ότι δεν ναι. είναι. Ναι. Αυτό δεν είναι κακό. Επίσης, τα χώρισα αυτά, στο αν υπάρχει κίνδυνος οικονομικό, σωματικό, εντάξει, ή αν υπάρχει απλώς κίνδυνος για το εγώ. Δηλαδή, αν φοβάμαι την απόρρεψη, αν νιώθω ότι μειώνομαι με αυτό που κάνει ο άλλος. Αυτά μπορούμε να γελάμε και να μην δώσουμε καμία σημασία. Όταν φοβόμαστε ναι. επειδή θα μειωθεί το εγώ μας. Αν είναι, θα μας κάνει μια οικονομική απάτη ή θα μας βλάψει σωματικά ή να βλάψει την οικογένεια μας, okay, θα λάβουμε κάτι νόμιμο μέτρο εφόσον μας δείχνει ότι έχει τέτοιες προθέσεις και θα είμαστε ήρεμοι ότι δεν θα μπορεί τίποτε να μας αγγίξει αν δεν είναι για την εξέλιξή μας. Ότι εδώ θέλει πολύ εμπιστοσύνη στους δίκαιους νόμους του σύμπαντος, στην οποία δεν έχουμε μεγαλώσει να με τέτοια εμπιστοσύνη. Θέλει, εδώ είναι η πίστη στο Θεό, η πίστη στην δικαιοσύνη και αγάπη του Θεού. Αλλά κάτι άλλο ήθελες να πεις? Ναι, θέλω να πω, ευχαριστώ για την απάντηση, ότι επίσης βλέπω πολύ μεγάλη ακόμα δυσκολία μέσα μου να έχω εμπιστοσύνη στο Θεό σε περίπτωση που μου συμβούν τραγικά ακραία πράγματα, δηλαδή μια φωτιά, ας πούμε, και να καίγομαι ή να γίνει ένας σεισμός και να είμαι μέσα στα χαλάσματα και με πλακώνεται. Δηλαδή σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, εκεί χάνω την εμπιστοσύνη μου και την πίστη μου και την ηθυμία μου. Δηλαδή αυτό πώς θα το διαχειριστώ, τι να σκέφτομαι. Καλά, ευτυχώς νομίζω δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζεις τώρα αυτά. Ναι, αλλά τα φέρνω όμως το νου. Αν μου συμβεί αυτό, πώς θα το... Ας αντιμετωπίσουμε αυτά που προκύπτουν και αυτά που μπορούν να προκύψουν. Αλλά σε καταλαβαίνω. Να μην τα σκέφτομαι. Δική μου εμπειρία είναι ότι μπορεί να φοβόμαστε αυτά, αλλά τουλάχιστον παρατηρώντας τον εαυτό μου, μέσα στην πράξη μπαίνει μια ανώτερη λειτουργία μέσα στο πράγμα. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι μπορεί να φοβόμαστε κάτι, αλλά όταν τελικά είμαστε μέσα στην εμπειρία, ανεβαίνουμε. Ακόμα οι γυναίκες που σηκώνουν ολόκληρα αυτοκίνητα να βγάλουν τα παιδιά τους και τέτοια πράγματα. Δηλαδή εγώ θα έλεγα να έχεις εμπιστοσύνη ότι αν προκύπτει κάτι τέτοιο, η φυσική αντίδραση σε αρκετούς ανθρώπους, όχι σε όλους, είναι η ψυχραιμία και η συγκέντρωση στο τι να κάνουμε. Το ακούσαμε αυτό στο ατύχημα στο Τέμπι. Που κάποια παιδιά 20 χρονών κρατήσαν την ηρεμία τους και πήγαν να σώσουν τον κόσμο. Όπου άλλοι ολιάζανε από φόβο. Καταλαβαίνετε. Ότι ας είμαστε από αυτούς που κάνει κλικ και λέει «ΟΚ, συμβαίνει κάτι σοβαρό εδώ, τι μπορώ να κάνω». Okay. Ας είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό προϋποθέτει να μην υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε σε αυτές τις πολύ ακραίες επικοινωνίες. Ας κάνεις το οραματισμό ότι θα είσαι ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Και τη χειρότερη περίπτωση τι είναι? Χειρότερη περίπτωση... Αφήσω το σώμα. Okay. Και αυτό το δεχόμαστε, δεν μας νοιάζει. Ίσως χειρότερο από αυτό είναι να πονάμε και να μένουμε ανάπηροι ή να μην μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και αυτό, αν το δουλέψουμε και αν προκύπτει, έχουμε την ευκαιρία να απομεθοποιήσουμε κάθε τι. Εντάξει, καλείστε να δυναμώνεις την πίστη σου. Και δεν χρειάζεται να σκεφτείς ότι θα συμβούν αυτά, γιατί είναι πολύ σπάνια πράγματα να συμβούν. Να προχωρήσουμε σε μια τελευταία ερώτηση. Η Ευλαμπία.
Ναι, καλησπέρα. Υπάρχει τέτοιο όνομα, ωραίο όνομα. Πες το. Ναι, καλησπέρα σας. Ένα λεπτό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κάμερα. Έχω, ναι. Πες το. Ναι. Τώρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ήταν υπέροχη διάλεξη. Ήθελα να πω για την εμπιστοσύνη, και εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα έτσι με φόβο, μαθημένη να φοβάμαι τους ανθρώπους, τους αγνώστους ειδικά. Ναι. Και παρατήρησα ότι σε όλες τις δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, στις πιο κρίσιμες στιγμές, ας πούμε, είχα μια έμφυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ωραία. Και κάτι που δεν είχα διδαχτεί ποτέ. Και μια ησυχία μέσα μου. Και πάντοτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό. Ωραία. Επίσης, μια εμπιστοσύνη σε πολύ έκτακτες καταστάσεις, όπως αναφέρατε πριν, ας πούμε, σε τροχαία, να βοηθήσω, σε καταστάσεις έκτακτες από προβλήματα υγείας σε ανθρώπους που έπρεπε να λειτουργήσω άμεσα. Και εκεί είχα μια ταχύτατη δράση και ησυχία και σιγουριά ότι κάνω αυτό που κάνω σωστά, χωρίς πολλές φορές να ξέρω τι κάνω. Περισσότερο από ένστικτο. Okay. Όμως, εκεί που πολλές φορές ήθελα να ρωτήσω, έχω μία διέστηση. Μου έχει συμβεί κανένα δύο-τρεις φορές με ανθρώπους που σαν να ξέρω ότι θα συμβεί κάτι, θα βιώσω μαζί τους μια πολύ αρνητική εμπειρία. Ναι. Μια δύσκολη, θα πω πιο σωστά. Δύσκολη ή δυσάρεστη. Ναι. Και αποδείχτηκε αυτό. Μάλιστα, να σου διακόψω λίγο, αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχω ένα άλλο μάθημα σε 10 λεπτά. Αυτό που λες θέλει μια αρκετά μεγάλη απάντηση. Ίσως το συζητήσουμε, αν θες να θυμηθείς την επόμενη φορά. Μπορεί να είναι προαίσθηση, πάλι όμως ότι δεν κινδυνεύουμε. Ότι και δηλαδή αυτός ο άνθρωπος όσες προθέσεις έχει, δεν είναι πιο δυνατό από τη μοίρα μας, αν θέλεις, ή αυτό που έχουμε επιλέξει εμείς ως ψυχές. Είναι μόνο το μέσον. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια διάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό ή απλώς να το χειριστούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να είναι και καθρέφτισμα. Πιο πολύ από καθρέφτισμα επίσης. Να προβάλλω, συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και η διάσταση, συμβαίνει και η προβολή. Όλα αυτά είναι πράγματα που επηρεάζουν πώς βλέπουμε τα πράγματα. Ας το αφήσουμε όμως για την επόμενη φορά, γιατί πρέπει σε λίγο να ξεκινήσω ένα άλλο μάθημα. Okay. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Αν θέλετε να έρθετε στη Μυρενούντα 27 του μηνός, να βρεθούμε όλοι εδώ κοντά, να φέρετε λίγο φαγητό μαζί σας και να συζητάμε, να κάνουμε διαλογισμό και να χορέψουμε, στείλτε ένα μήνυμα ότι θα έρθετε για να σας κρατήσουμε μια θέση σε ένα τραπέζι. Να είστε καλά, ευτυχισμένοι για την επόμενη φορά.